Ο Χρήστος Αρδίζογλου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης δεκαετίας, είπε το τελευταίο αντίο στους φιλάθλους των ομάδων που τον ανέδειξαν και τον καταξίωσαν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Προς τιμή του μεγάλου άσου έγινε απόψε στο γήπεδο Νίκος Γκούμας φιλικό ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΚ παρουσία 8.000 θεατών. Η ένωση, καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Δημητριάδη που εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα του Κετσπάγια. Οι παίκτες του Ντούσαν Μπάκεβιτς ξεκίνησαν πολύ δυνατά στην επανάληψη χάνοντας κλασικές ευκαιρίες, όμως ο Απόλλων ήταν η ομάδα που πέτυχε τον γκολ. Έρακ και Μπάρνιακ θα κάνουν ανωκάτω την άμυνα της ΑΕΚ και ο Βόσνιος με ψύχρεμο πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καραγιάννη. 15 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, η ΑΕΚ πήρε τελικά την νίκη χάνοντας κλασικές ευκαιρίες, όμως ο Απόλλων ήταν η ομάδα που πέτυχε τον γκολ. Έρακ και Μπάρνιακ θα κάνουν ανωκάτω την άμυνα της ΑΕΚ και ο Βόσνιος με ψύχρεμο πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καραγιάννη. 15 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, η ΑΕΚ πήρε τελικά την νίκη. Ο Στέλιος Μανολάς με ένα πραγματικό κεραυνό θα σημαδέψει στο κάθετο δοκάρι του μήνου και στην επαναφορά της ο Δημητριάδης θα στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Στέλιος Μανολάς με ένα πραγματικό κεραυνό θα σημαδέψει στο κάθετο δοκάρι του μήνου και στην επαναφορά της ο Δημητριάδης θα στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα.